Για καταχρηστική και αλλοπρόσαλη συμπεριφορά καταγγέλει τον αναπληρωτή διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ιεράπετρα, το Διοικητικό Συμβούλιο των Εργαζομένων του Νοσοκομείου. Όσοι συλλογιστέ εργαζόμενου θα το φτάσουμε στα άκρα, το ποτήρι ξεχύλισε και πραγματικά σκεφτόμαστε μέχρι και να πάμε για πολλά από τα ζητήματα και πολλέ από τι καταγγελίε ε, εκτό από την συμπεριφορά και για άλλε παρατυπίε οι οποίε έχουν γίνει μέχρι και την ε, Επιτροπή Διαφάνεια. Όπω χαρακτηριστικά αναφέρει το Σωματείο σε επιστολή που απέστειλε προ την ηγεσία του Υπουργείου Υγεία. Η ηθική παρενόχληση που υφίστανται οι συνάδελφοί μα στον χώρο εργασία στα τελευταία δυόμιση χρόνια παίρνει τη μορφή ταπεινωτική συμπεριφορά, άνηση μεταχείριση, προσβολών, απομόνωση, εξώθηση σε εσφάλματα, απειλών, άσκηση ψυχολογική βία, Ανάθεση υπερβολικού όγκου σε συνδυασμό με κακόβουλα σχόλια για τη δίθεν ελληπή απόδοση, τοποθέτηση σε θέση ψυγείο, χωρί καθήκοντα και αντικείμενο εργασία. Όπω διατυμπανίζει κιόλα, δεν έχει εμπιστοσύνη σε κανένα, Οι εργαζόμενοι δεν εργάζονται, είναι άχρηστοι όπω λέει συνήθω, και μόνο εκείνο εργάζεται και κάποιοι οποίοι είναι εκλεκτοί του. Όπως αναφέρεται στην επιστολή μάλιστα, πρόσφατα οι εργαζόμενοι εξαναγκάστηκαν σε παράνομη υπέρβαση ωραρίου άνευ σοβαρού σκοπού, ενώ ο εργαζόμενος νοσηλεύτηκε με υπερτασική κρίση ως απόρρια έντονου στρες και συναισθηματικής φόρτισης. Να ξεκαθαρίσω όμως το εξή. Εμείς τον διοικητή έχουμε να τον δούμε από την τρίτη του Πάσχα. Έχει εξαφανιστεί, δεν ξέρω αν έχει πάρει από κάπου άδεια, δεν ξέρω καν αν το γνωρίζει η ΔΥΠΕ, αν το γνωρίζει ο ανώτερό του, γιατί εμεί εδώ στο Νομόλα έχουμε ε, διασυνδεόμενο νοσοκομεία. Οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου Ιερά Πέτραση έχουν και κατά το παρελθόν προχωρήσει σε σχετικέ αναφορέ στα στελέχη τη τοπική διοίκηση τη Υγεία. Αυτό το πιο απλό. Τον ψάχνουμε δύο εβδομάδε για να πάρουμε υπογραφή για να μπορέσει να διοδοτηθεί ο αξιωμικό. Έχει πάει ήδη πίσω το έργο ούτω ή άλλω για κάποιου λόγου, έτσι. Συνεχίζει να πηγαίνει κι άλλο πίσω. Στο μεταξύ, για καταχρηστική συμπεριφορά, εκφοβισμό και εργασιακό μπούλινγκ, καταγγέλει τον αναπληρωτή διοικητή του νοσοκομείου Ιεράπετρα και η Πανελίνη, Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων. Ο Σύλλογο, είμαστε υποχρεωμένοι να τα αναδεικνύουμε όλα αυτά και βγάζουμε αυτή τη στιγμή κραυγή αγωνία για το μέλλον του νοσοκομείου για το μέλλον του ιδίου του νοσοκομείου. Οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου ζητούν την άμεση παρέμβαση τη ηγεσία του Υπουργείου Υγεία και την απομάκρυση του αναπληρωτή διοικητή, σημειώνοντα πω είναι έτοιμοι να φτάσουν στα άκρα προκειμένου να υπερασπιστούν τόσο το νοσοκομείο όσο και του ίδιου του εαυτού του.